ο καθόλου μεταλλεύτηκε για κάποια στοιχεία επανάταξη του παντοκλουσμού δεύτερο μισθού. Κοιτάξτε, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε τώρα για την άλλη, όχι για τη δική μου ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο. Ναι, για πρώτα απ' όλα, σκοτώ αν θεωρείτε ότι η πνευματική θα είναι. Ακούστε. Ναι, σαφώς. Σαφώς. Νομίζω ότι κάναμε απλά αυτό που δεν κάναμε στο πρώτο ημίχρονο της ιστορίας. Εμείς στο πρώτο ημίχρονο, επειδή τα παιδιά στον πάγκο συνεργάτες μου κρατάνε στατιστικά προγόνια και μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, έχουμε πάνω από 35 λάθος πάσεις, εύκολες. Δεν μιλάμε για μία πάση η οποία είναι. Στο δεύτερο ημίχρονο αυτό έπεσε σχεδόν στις 15 με 20. Άρα, μπήκαμε σε μια διαδικασία να μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα, να προβληματίσουμε κάπως τον Πανετολικό, ο οποίος στον πρώτο ημίχρονο είχε την υπεροχή διαφορετική. Αν είχε εντολή η ομάδα του Πανετολικού να γυρίσει πίσω ή όχι, αυτό θα το ρωτήσετε προφανώς στον Καραγεωργίου. Έχω την εντύπωση όμως ότι αυτή είναι η κατηγορία. Η κατηγορία αυτή είναι κατηγορία στον γκολ. Όταν μια ομάδα βάζει ένα γκολ, αμέσως μετά έχει περάσει αυτή η πολύ κακή νοοτροπία. Δεν μου αρέσει, γιατί να σας μιλάω για να το παίξω επιθετικός ποδοσφαιριστής, προπονητής ή ότι προάγω κάτι καλύτερο. Αυτή η κατηγορία έχει αυτή τη στόφα. Βάζεις ένα γκολ και μετά γυρίζεις πίσω να το κρατήσεις και στην κόρτα να βάλεις γκολ. Δυστυχώς δεν είναι καλό. Και δεν είναι καθόλου καλό. Σήμερα δηλαδή ο κόσμος είδε ένα παιχνίδι, είδε δύο γκολ, το είδε από την τηλεόραση. Κάποιοι ουδέτεροι προφανώς δεν ευχαριστήθηκαν και όλα. Σίγουρα δεν ευχαριστήθηκαν. Δεν είναι όμως καλό για αυτήν την κατηγορία. Νομίζω. Γιατί λένε ότι έχουμε ποιότητα, τη συγκρίνουμε με τη Super League, αλλά πρέπει οι ομάδες να συνεχίζουν νομίζω σε ένα θέμα θετικότητας. Οπότε πλατείασα πάλι και σα ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι όντως η προσπάθεια ελαφρώς του Πανεπιστημίου μας έδωσε χώρο να βρίσκουμε την κοινή και έτσι. Ναι. Είπατε πριν ο στόχος είναι να ασχολείται επαφή με το παιχνίδι, ο εσωτερικός κόσμος που πρέπει να το βγάζω, αλλά να το βγάζω. Να το βγάζω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν έρθει κάτι περισσότερο, μια άνοδος, να σε ακριβώσει αυτό. Τι σε ακριβώς θα το συζητάμε. Απλά πρέπει να. Εμείς οι προπονητές έχουμε. Πρέπει να είσαι, να προσπαθείς να είσαι μοναδικός. Εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ο ομάδας μου έχει συγκεκριμένες αδυναμίες, σοβαρές. Σοβαρές αδυναμίες. Όταν δηλαδή έρχεσαι σε αυτό το παιχνίδι και χάνεις ένα ημίχρονο, έχεις σοβαρή αδυναμία. Όταν δηλαδή θα φτάσουμε, αν αυτό το παιχνίδι ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, έτσι θα διεκδικούσαμε για να πάρουμε τρεις βαθμούς για να πάρει την άμμο. Έχει μια ομάδα προφανής, έχει προτερήματα. Όσο μπορούμε, αγώνα με τον αγώνα, να σβήσουμε ό,τι κακό έχουμε και να προωθήσουμε ό,τι καλό. Στο τέλος, θα κάνουμε και εμείς το ταμείο μας. Νομίζω ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή κερδισμένη βγαίνει αυτή η ομάδα από την όλη αυτή τη διαδικασία της φιλανθρωπικής. Ήδη γνωρίζετε ότι δεν ξέρετε όταν ξεκινήσαμε. Πολύ πιθανό κάποιοι από εσάς να λέγατε να ο πρώτος που θα πέσει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, λέτε στους ποδοσφαιριστές σας, ότι ο στόχος είναι αυτός αντικειμενικά ή πάτε παιχνίδι με το παιχνίδι και αναλόγως βλέπετε τι μαζεύετε κάθε φορά. Προσπαθώντας να τους περάσω αυτή την οτροπία του παιχνιδιού, γιατί αυτό θέλω να γίνει. Εγώ ήρθα στην ώρα που τα σύνδεση που παίζουν έξω μας, δεν ξέρω τι παίζουν. Όσο και σας φαίνεται παράξενο. Ξεκινάμε από την επόμενη μέρα, δηλαδή από αύριο, εμείς θα μιλάμε για τη δόξα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Διότι πρώτα απ' όλα έχουμε αρκετά νεαρά παιδιά. Δεν ξέρουμε αν βάλουμε ένα μεγάλο στόχο πώς θα περάσουμε. Επίσης, είναι ο πρωταθλητισμός στην τεχνική που απαιτεί αρκετά πράγματα. Μπορείς ξαφνικά να αρχίσεις και να πεις κάνουμε τον πρωταθλητισμό. Και σας λέω ξανά ότι αυτή η ομάδα, εάν δεν δουλέψει, εάν δεν βελτιωθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι περισσότερο από το να παίρνει κάποια παιχνίδια και να γίνεται μπροστά. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Εντάξει.